Ευχές για μια καλή, δημιουργική και παραγωγική χρονιά είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν οι εργαζόμενοι της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους σας, καλή χρονιά με υγεία σε όλους τους Σεραίους και βέβαια καλή χρονιά στους εργαζόμενους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στον Αντιπεριφερειάρχη και τους περιφερειακούς μας συμβούλους, γιατί ξέρω ότι νυχθημερών δουλεύουν προκειμένου να φτάσουν τους υψηλούς στόχους που έχουμε θέσει και μάλιστα σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Μια συγκυρία που δυσκολεύει την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και τη λειτουργία πολλές φορές ακόμη και των υπηρεσιών του κράτους. Εμείς καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε και το 2015 να μπορέσουμε να λύσουμε μικρά και μεγάλα προβλήματα των Σερών αλλά και να αναδείξουμε την ευρύτερη περιοχή. Την πίτα έκοψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση που του απίφθηναν οι εργαζόμενοι. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μετά την κοπή της Βασιλόπιτας που προηγήθηκε στο διοικητήριο, ο Σύλλογος Εργαζομένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο τοπικό τμήμα Σερών διοργανώνει τον ετήσιο χορό του μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, παρουσία του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και του Κεντρικού Σωματείου της Θεσσαλονίκης, του ΣΕΠΕΚΕΜ, είναι εδώ η Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας και το μέλος ο κύριος Καφαντάρης, και όλοι μαζί θα υποδειχτούμε τη νέα χρονιά σε μια δύσκολη συγκυρία. Δουλεύουμε όλοι μαζί αυτό το διάστημα και για τις εκλογές, αλλά και για όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Θα βραβεύσουμε τα παιδιά των συναδέλφων που πέρασαν στα πανεπιστήμια, αλλά έχουμε και μια καινοτομία και δύο δικοί μας συνάδελφοι που πέρασαν στα πανεπιστήμια, εργαζόμενοι, όπως ο Βίρονας ο Μπάλτσιος και μια άλλη κοπέλα. Για μας είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, όλοι μαζί συγκεντρωθήκαμε εδώ αδελφωμένοι για να πούμε ότι δεν έχουμε τίποτα να μας διαιρέσει και ότι όλα τα πράγματα είναι κοινά.